μας φίλοι, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, πώς είστε, τι κάνετε, είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη μέρα μας? Από τώρα ξεκινάει η μέρα μας, παρέα, εννοώ, παρέα, έτσι. Λοιπόν, και είναι Πέμπτη σήμερα και περιμένουμε τη φίλη μας, την Εύη, την Εύη Ράπτη. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα χορεύει μαζί μας. Για βάλτε μου να δω το κορίτσι μου. Καλώς την, καλώς την. Λατρεύω την εισαγωγή σας σήμερα με την υπέροχη μοναδική φωνή της Γλυκερίας. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Ένα ευχαριστώ βεβαίως στην παραγωγή που το επέλεξε. Τι κάνεις, Εύη μου, πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Λίγο να ζητήσω από συναδέλφους στο control να μου έχουν τον ήχο μόνο μαζί σου για να κάνουμε πιο σωστά την επικοινωνία μας. Παρακαλώ. Λοιπόν, είμαι πολύ καλά. Έχουμε πολύ ωραίο καιρό εδώ στην Ελλάδα. Έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά όλα να ντύνονται χριστουγεννιάτικα. Το στούτιό μας το είδες. Και είδα, τη στολίσατε κι εσείς. Ναι, την προηγούμενη Παρασκευή στολίσαμε. Είμαστε πλέον σε ορταστικό κλίμα, Εύη μου. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί αχ, πάρα πολύ ωραίο το πλάνο. Το γενικό πλάνο με τον στολισμό του στουντίου. Εντάξει, είναι Χριστούγεννα, έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά να στολίζουμε τα σπίτια μας. Οι μεγάλες πόλεις σιγά σιγά να βάζουν και αυτές τον εορταστικό τους διάκοσμο, γιατί η περίοδος που περιμένουν μικρή και μεγάλη είναι μπροστά μας. Ακριβώς. Και θέλω να μου δώσεις ένα λεπτάκι, όχι περισσότερο, ένα λεπτάκι να πω για διαγωνισμούς που τρέχουν, έτσι. Στο 22-47-27-94, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για να διεκδικήσετε τα δώρα που τρέχουν καθημερινά. Θα σας τα θυμίζω και πάλι. Έτσι, σας στέλνουμε για γεύμα στο απεριτίβο Jet Set Lounge, στο μπουφέ για δύο άτομα, αλλά σας στέλνουμε και για καφεδάκι και γλυκό, μεγάλη επιλογή από γλυκά και βεβαίως καφέδες, ό,τι θέλετε εσείς να επιλέξετε, στο καφέ Λαμότ εδώ στη Δασούπολη για δύο άτομα και πάλι. 22-47-27-94, το τηλέφωνο του διαγωνισμού, το βλέπετε τώρα και στις οθόνες σας. Έτσι, και να πω τους χθεσινούς νικητές. Οι χθεσινοί νικητές, οι οποίοι είναι ο κύριος Χρήστος Καζάγκας και ο κύριος Νίκος Σοφρονίου. Και να ενημερώσω βεβαίως ότι από εβδομάδας έρχονται δώρα. Αλλά τι δώρα! Τα καλύτερα σας έχουμε εδώ στην εκπομπή. Τα καλύτερα, θα ενθουσιαστείτε και βεβαίως είναι και πάρα πολλά. Αυτά όμως από εβδομάδας. Τώρα θέλω την Εύη μου να μας ενημερώσει και να μας πει τι γίνεται. Περιμέναμε, Εύη μου, εσένα σήμερα για το εκτενές ρεπορτάζ για την Κιβωτό του κόσμου. Είχαμε αναφέρει κι εμείς τι γίνεται, τι τρέχει τώρα. Χωρίς λεπτομέρειες βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν ξεκίνησα να σας λέω τι ωραία που είναι τα πράγματα γιατί έρχονται Χριστούγεννα, αλλά τελικά δεν είναι έτσι γιατί έχουν παγώσει οι καρδιές μας. Ακριβώς. Οι καρδιές εκατομμυρίων Ελλήνων αλλά και Κυπρίων έχουν παγώσει με τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Ελπίδα μου, συγγνώμη. Ναι. Στέφανε, μπορείτε να μου διορθώσετε λίγο τον ήχο σας, παρακαλώ, γιατί δεν ακούω την Ελπίδα και ακούω τον εαυτό μου και... Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αν μπορούμε... Λοιπόν... Καλύτερα τώρα. Πριν από περίπου μία εβδομάδα... Mm-hmm. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι συγχωριστικές αποκαλύψεις από την κατάθεση ενός 19χρονου παιδιού, φιλοξενούμενου στις δομής, ότι στη δομή στην οποία υπήρξε τρόφιμος για πολλά χρόνια έπεσε θύμα κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης και περιστατικά ξυλοδαρμού. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Εύη μου, είσαι εντάξει με τον ήχο? Όχι, δυστυχώς δεν έχει διορθωθεί ακόμη, γι' αυτό κάνω κενά. Ναι, επειδή το κατάλαβα, γι' αυτό παρακαλώ. Ακούω τους συναδέλφους στο control. Ναι, σας ακούει όλους. Παρακαλώ να κάνουμε κάτι με τον ήχο για να μπορέσουμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και να λοιπόν, ακούσουμε την Εύη μας. Γι' αυτό σωστά, το... Εδώ. Ωραία, ωραία. Έτσι, για αυτά που συμβαίνουν... Για αυτά που συμβαίνουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, την τελευταία εβδομάδα, που πραγματικά μας έχουν συγκλονίσει όλους, Εύη μου. Όλους. Βεβαίως έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Απλά θέλουμε από σένα να μας ενημερώσεις για όλα αυτά, τι γίνεται, ποιες είναι οι νέες εξελίξεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάει το κουβάρι των αποκαλύψεων γύρω από το τι συμβαίνει στις δομές, γιατί είναι αρκετές οι δομές της κυβωτούς του κόσμου. Ο πατήρ Αντώνιος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε απήχηση στην κοινωνία,
κατάφερε και είχε στο πλευρό του πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι εκτός από μεγάλες δωρεές χρηματικές, του δώρησαν και πάρα πολλά σπίτια και πάρα πολλά οικόπεδα για να τα χρησιμοποιήσει και τις δομές του θυγωτού κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν ο θυγωτός του κόσμου διαθέτει πάρα πολλές δομές σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει στα Γιάννενα, διαθέτει στο Κύο, διαθέτει στη Καλαμάτα, διαθέτει στην Αθήνα, διαθέτει στο Βόλο. Γι' αυτό λοιπόν και οι τρόφιμοι που φιλοξενούνταν, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά αυτά που φιλοξενούνταν, αρκετές φορές μετακινούνταν και μεταξύ των δομών. Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο, αυτό το καλοκαίρι, στις 19 του Αυγούστου πιο συγκεκριμένα, πολύ σωστή η φωτογραφία των συναδέλφων. Μας πάει πολύ πίσω, Εύη μου, μας πάει πολύ πίσω. Ακριβώς. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η κυβωτό του κόσμου Κοζινίνη, το παράρτημα, το οποίο ένας πολύ γνωστός βιομήχανος δόρισε και τα δύο του σπίτια και τις δύο φίλες της επιδομής για την κυβωτό του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, τον Αύγουστο ένας παιδαγωγός κατήγγειλε ότι τρία ανήλικα παιδιά, δέχτηκαν ξυλοδαρμό σε κάποιο υπόγειο της δομής από τέλεχος της δομής, το οποίο δεν υπηρετεί στη δομή του Βόλου, αλλά στην Αθήνα. Ο άνθρωπος αυτός έκανε κανονικά την καταγγελία στην αστυνομία, κανονικά στην ασφάλεια και φυσικά είχε ενημερώσει πριν την αστυνομία, είχε ενημερώσει τους υπευθύνους, οι οποίοι του απάντησαν ότι το θέμα θα το δώσουν στην κεντρική δίκηση να το δουν. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό τριών παιδιών και αυτό... έκανε και την καταγγελία. Εύη μου, αυτό μας, λες ότι... αυτό μας λες ότι έγινε τον Αύγουστο. Αυτό όμως δεν είδε το φως της δημοσιότητας τότε. Ακριβώς αυτό θέλω να σου πω. Ο άνθρωπος αυτός έκανε δημόσια ανάρτηση στα social media με την καταγγελία αυτή. Πήρε η έρευνα το δρόμο της εισαγγελίας. Σιγωτός και οι υπεύθυνοι της σιγωτού, ειδικά στην κεντρική δίκη της Αθήνας, το γνώρισαν γιατί του απάντησαν ότι το θέμα θα το εξετάσουν. Και ο άνθρωπος αυτός έχασε τη δουλειά του. Ακόμα έρθει να εργάζεται στην σιγωτό, με την ίδια την σιγωτό και την ίδια του πατέρα Αντώνιο να λέει συγκεκριμένα σε συνέντευξη τη τηλεοπτική αυτή τη προηγούμενη εβδομάδα ότι ο άνθρωπος αυτός απομακρύνθηκε για άλλους λόγους, γιατί δεν θέλει την προφίλ του την δομή και όχι γιατί είχε καταγγείλει τον ξυλοδαρμό. Ένα λοιπόν ξυλοδαρμό, ο οποίο όπω καταγγέλθηκε από τον Αύγουστο, μέχρι στιγμή είναι μια έρευνα σε εξέλιξη και από εκεί και μετά ξεκινάει η έρευνα του συνηγόρου ανηλίκων. Ο 19χρονος λοιπόν βγήκε και κατήγγειλε, το οποίο ευχαριστώ από όλα, ότι υπήρξε και σεξουαλική κακοποίηση από ανώτατο στέλεχος τη δομή, το οποίο επέλεγε να περνάει χρόνο μαζί του, ζητούσε να είναι μαζί του στα ταξίδια, ήταν μαζί στη θάλασσα, του ζητούσε να είναι μαζί στο δωμάτιο, να του βγάζει τα παπούτσια, να τον βοηθάει με τα ρούχα του. Ανώτατο, ανώτατο στέλεχος είχε μιλήσει και ανώτατο είπε... Ανώτατο στέλεχος. Δεν έχουμε κάποιο όνομα, γιατί είχαμε ακούσει και κάτι για τον πατέρα Αντώνιο. Αυτά ισχύουν ή δεν ισχύουν. Ακριβώς αυτά λοιπόν αφορούν τον πατέρα Αντώνιο. Ο 19χρονος τη δομή αυτή από την Κύο κατονομάζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μόλις έχουν δείξει στην δημοσιότητα, τον πατέρα Αντώνιο. Και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί όλα έχουν ξεκινήσει τώρα σιγά-σιγά να μιλούν δημόσια, καθώς καλούνται έτσι και από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές να υποδεικνύουν ανθρώπους. Ο πατέρα Αντώνιος λοιπόν είχε σε πολύ στενό περιβάλλον τρεις ακόμη άνδρες, οι οποίοι άνδρες ήταν παιδιά της Σιβατού. Από διάφορες χώρες του κόσμου, από διάφορες καταγωγές, είχαν βρεθεί σαν παιδιά στην Σιβωτό, μεγάλωσε στην Σιβωτό και επέλεξαν να εργαστούν στο πλατό του πατήρα Δημού, σαν στελέχη της δομής. Αυτοί λοιπόν οι πολύ δικοί του άνθρωποι είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν το κουμάντο στην Σιβωτό. Είναι οι άνθρωποι που μετακινούν παιδιά, είναι οι άνθρωποι για τους οποίους υπάρχει καταγγελία ότι χρησιμοποίησαν βία στα παιδιά και ασκούσαν πολύ αυστηρές τιμωρίες. Και για αυτούς δηλαδή. Λοιπόν, και για αυτούς υπάρχουν καταγγελίες. Ναι. Στο σύνολο, Εύη, πόσες είναι οι καταγγελίες τώρα? Μέχρι πόσες είναι αμέτρητες, γιατί δυστυχώς, όπως ξέρεις και εσύ, έτσι, η έρευνα της αστυνομίας της καταγγελίας είναι σε εξέλιξη. Έτσι ακολουθεί την δικαστική οδό, δηλαδή γίνονται εκεί ατόμων που εμπλέκονται για να καταθέσουν καταγγελία και ανακριτή. Την ίδια ώρα υπάρχουν αμέσως καταγγελίες ανθρώπων και γονέων που βγαίνουν στα μεταφορικά κοινά τους και μιλάνε για τις εμπειρίες που έχουν τα παιδιά τους ή ίδιοι όταν ήταν παιδιά στις δομές της Κύπρου και κάνουν λόγο για τελείωτες ώρες εργασίας, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό και με ελάχιστο αντίτιμο χρηματικό. Για συμμορίες που τους βάφτιζαν στον αίτιες που τα παιδιά τα άφηναν αρκετές ώρες, ημέρες ή μήνες ολόκληρους πληρωμένες.
Υπάρχει ένα περιστατικό με μια κοπέλα που δεν βγήκε δημόσια με το όνομά τη. Και εκτέθηκε και δήλωσε ότι όταν έμεινε έγκυος, η κυβωτός της είπε ότι θα της πάρει το παιδί και θα την διώξει από τη δομή γιατί δεν μπορεί να την στηρίξει. Υπάρχουν καταγγελίες σοκαριστικές παιδιών που λένε ότι προσπαθούσαν να μαζέψουν χρήματα για να αγοράσουν κινητό για να έχουν επικοινωνία με τους δικούς τους παιδιούς, τις γενιές τους. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι γι' αυτό έχει παγώσει η καρδιά μας, όπως είπα στην αρχή, χωρίς υπερβολή. Η Κυβωτός του Κόσμου είναι ένα ίδρυμα το οποίο αναλάμβανε παιδιά με εισαγγελή εντολή. Δηλαδή παιδιά τα οποία ήρθαν σε οικογένειες που ήταν παραβατικό, παραβατικό φάσμα, είτε οι οικογένειες αυτές δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά. Πήγαιναν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν οικονομικά τη δυνατότητα να στηρίξουν τα δικά τους παιδιά και ζητούσαν από την Κυβωτό του Κόσμου μέσα στην εισαγγελική εντολή να τα φιλοξενεί. Η Κυβωτός λοιπόν είχε σαν στόχο και έχει σαν στόχο, είναι νίκιο έτσι, είναι και τεχνικού χαρακτήρα. Είχε ως στόχο την στέγαση, την στήθηση και την στοιχειώδη μόρφωση των παιδιών. Αυτά τα τρία είναι τα βασικά, τα οποία προσέφερε η Κυβωτός του Κόσμου που ιδρύθηκε όσοι εδώ σχεδόν 25 ολόκληρα χρόνια τα παιδιά αυτά. Και το λέω και το αναλαμβάνω, γιατί εμένα αυτό είναι που με σοκάρει περισσότερο από όλα. Όλοι μας, είτε πολύ, είτε λίγο, είτε ελάχιστα, είτε περισσότερα, έχουμε βοηθήσει στη συγκεκριμένη δομή. Ο πατήρ Αντώνης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άγιος αποκαλέστηκε από διαφόρους, ο οποίος μας έκανε να τον εμπιστευτούμε. Είχε λοιπόν δημόσια ένα παιδί από τη δομή του QXS. Είπε κάτι το οποίο μένα με συμπληρώνει και περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Ναι, πες μας. Είπε ότι τον έβαζαν, ελπίδα μου, ναι, μαζί με τα άλλα τα παιδιά, ναι, τους έβαζαν να καίνε, να βάζουν φωτιά, ναι, σε σωρούς από ρούχα και πράγματα που ήταν δωρεές του κόσμου. Τους έβαζαν να παίρνουν τα ρούχα και τα κοινοσκεπάσματα και ό,τι γινόταν από τον κόσμο, σαν προσφορά, σαν μικρή πράξη βοήθεια, να τα καίνε, γιατί ήταν τόσα πολλά όλα αυτά τα οποία δώριζε ο κόσμος, που η Κυβωτός και τα τελέχη προφανώς δεν τα ήθελαν, και τα έβαζαν φωτιά. Και αυτό σοκάρει. Γιατί σοκάρει αυτό. Τι είναι αυτά που ακούω, παιδί μου, πραγματικά. Ναι, ευτυχώς. Και σοκάρει γιατί. Γιατί είπε μόνος του ο νεαρός, μόνος του το είπε το παιδί. Είπε αυτά τα ρούχα φτάναν για να ντύσουν όλη την Ελλάδα. Είπε αυτή την κουβέντα. Και το λέω γιατί όλοι μας έχουμε προσφέρει. Όχι απαραίτητα στην συγκεκριμένη δομή του κυβωτού, γενικά έχουμε προσφέρει. Θα σου πω σε αυτό το σημείο ότι το αναφέρω με τόση πίκρα και με τόση στεναχώρια. Το γεγονός ότι η Κυβωτός του Κόσμου στην κεντρική της σελίδα, στην σελίδα που διαθέτει, αναφέρει αναλυτικά τους χορηγούς, τις δωρεές, τους διαφορείς μάλιστα τους χορηγούς. Λέει ότι είναι οι χρυσοί χορηγοί, οι πλατινένοι χορηγοί, οι μεγάλοι, οι μικροί. Και μάλιστα αναφέρει και τις ανάγκες. Είναι πάντα, πάντα εκεί η ανάγκη για ζήτηση σε ρούχα. Και βγήκε χθες ένα παιδί και μας είπε ότι τα έκυγαν γιατί δεν τα ήθελαν και δεν τα έδιναν σε κάποιο άλλο ίδρυμα. Δεν μου κάνει λογική βεβαίως αυτό το πράγμα, όπως δεν κάνει λογική σε κανέναν. Γενικότερα όλα αυτά που ακούγονται, πόσο μάλλον και το τελευταίο που έχουμε ακούσει. Να σε ρωτήσω, Εύη μου, τώρα οι δομές εξακολουθούν να λειτουργούν, να φιλοξενούν παιδιά, αλλά κάτω από νέα διέμφυση. Ακριβώς λοιπόν, να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Ήδη η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, προχώρησε στην αλλαγή της διοίκησης, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ορίζει καινούργια διοίκηση. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με τον εθελοντισμό και έχουν αποδείξει ότι έχουν παράγει έργο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, η Αρχαία Επισκοπή, ζήτησε ο πατήρ Αντώνιος να μην ιερουργεί, να μην δηλαδή ασκεί το καθήκον του ιερέα, τον απομακρύνει από όλες αυτές τις δραστηριότητες, το οποίο για μένα είναι και το πιο σοκαριστικό, γιατί ο πατήρ Αντώνιος έτσι είναι απλώς ιερέας. Την ίδια ώρα έχουν παγώσει οι επίσημες χορηγήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών ως προς την Κύβωτο του Κόσμου. Και θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι η Κυβωτός ήταν και είναι ένα ίδρυμα το οποίο φιλοξενεί παιδιά. Οι δομές της, αυτή τη στιγμή, είναι γύρω στα 300 παιδιά. Γίνονται έλεγχοι και για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, γιατί συζητάμε και για καταγγελίες που θέλουν τα παιδιά να μην τρώνε φαγητό έτσι. Να έχουν τα παιδιά στην νηστεία και οι ίδιοι να τρώνε κανονικά. Να πηγαίνει κόσμος, απλώς κόσμος,
τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης και να μην τα δίνουν στα παιδιά. Λοιπόν, είναι υπό έλεγχο οι δομές και αναφορικά με τη λειτουργία και αναφορικά με τη φιλοξενία των ατόμων και αν είναι όλα νόμιμα. Και φυσικά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν μπει και οι οικονομικοί εισαγγελείς. Έχουν μπει εργοδοτητές και κάνουν φίλο και φτερό τα οικονομικά στοιχεία του κυβωτού. Τα οικονομικά στοιχεία τα οποία υπήρχαν δηλαδή και χρηματικοί λογαριασμοί στο όνομα της κυβωτού. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι η κυβωτός του κόσμου έτσι και όλα τα ακίνητα και το ίδρυμα είναι το όνομα της μητέρας του πατήρα Δημίου και το όνομα της καζητέρας, της σύζυγου, της Σταματίας Διονγκατή. Λοιπόν, αυτές οι δύο γυναίκες είχαν δικαίωμα να σηκώνουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς και εκείνες ήταν και αυτές που φαίνονται σαν οι υπεύθυνες ιδιοκτησίες των οικονομικών διαχείρισης. Ο πατήρας δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Είχε το ίδρυμα πάνω, να το πω έτσι, στην μητέρα και στην πρεσβυτέρα. Αυτό που σοκάρει είναι ότι σύμφωνα με τον έλεγχο που έχει γίνει από τους αρμόδιους οικονομικούς ελεγκτές, και ποτέ του κόσμου, από το 2017 μέχρι 2022, 2017 μέχρι 2022, 2021, συγγνώμη, τα τελευταία δηλαδή 4 χρόνια. Πήρε το ποσό των 27,7 εκατομμυρίων ευρώ σε δωρές. 27,7 εκατομμύρια ευρώ σε δωρές. Μόνο για το 2022, αυτό δηλαδή. Αυτό όντως ισχύει, αυτό έχει βγει προς τα έξω και όντως ο αριθμός αυτός ισχύει. Ισχύει, μέχρι στιγμής είναι οι πληροφορίες που τα επιβεβαιώνουν, γιατί... Μα μιλάμε για ένα πολύ ψηλό ποσό, Εύη μου. Για ένα πολύ ψηλό ποσό. Μιλάμε για αδιανόητα ψηλό ποσό, φυσικά. Αδιανόητα. Ναι, σκεφτείτε ότι ο κυβωτός του κόσμου κάθε χρόνο παίρνει περίπου 100.000 ευρώ σαν επίσημη επιχορήγηση από το κράτος. Ο ισολογισμός, ο ευρωπολογισμός της κοινωνικής εκμάθησης φτάνει και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή ένα ίδρυμα το οποίο έχει. Και όλα αυτά τα λεφτά. Και βεβαίως τώρα εξετάζεται το πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Πού είναι αυτά τα λεφτά. Εξετάζεται πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα. Πώς την ιδιοκτησία του πατήρα Δημίου και της πρεσβυτέρας του υπάρχουν, έγιναν αγορές δύο από δύο μεζονέτες, ακριβές μεζονέτες, ακριβά πίσω, πολυτελείς, πώς υπήρχαν ακριβά αυτοκίνητα τα οποία τους μετέφεραν, πώς οι άνθρωποι που ήταν σε στενό του περιβάλλον, όπως σας είπα, έκαναν πολυτελείς γάμους, έκαναν μια ζωή ιδιαίτερα και λούσια. Κάτι έχουμε ακούσει και για μεζονέτες. Τι γίνεται με αυτή τη μεζονέτα στη Ραφίνα? Αυτό το είπαμε, τη μεζονέτα. Ναι, μιλάμε για δύο μεζονέτες. Η αξία των οποίων είναι πάνω από, η μία της Ραφίνας είναι πάνω από 300.000 ευρώ. Η αγορά έγινε με το ποσό των 70. Ναι, και είναι στο όνομα ποιου. Η οποία μεζονέτα δεν μένει κάποιος εκεί, έτσι. Δεν μένει, αλλά σε ποιον πουλήθηκε. Σε ποιο το όνομα. Πολύ σωστά το λες. Πουλήθηκε στον πιο στενό συνεργάτη που έχει πατήρα, στον Κυριακή καταγωγή. Άνθρωπο που τον έχει πουλήσει τις δομές του στην Αθήνα. Μάλιστα. Ένα παιδί το οποίο, όπως σας είπα, ήταν στις δομές, είστε πρόσφυγα στην Ελλάδα, βρέθηκε στο ίδρυμα, βοηθήθηκε και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει τα περιουσιακά. Μάλιστα. Όλα αυτά έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, βεβαίως. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να διερευνήσουν οι αρχές. Αυτό που θέλω να μου πεις πριν κλείσουμε, βεβαίως, είναι πού είναι τώρα ο πάτερ Αντώνιος, πρεσβυτέρα. Πού είναι. Πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, η πρώτη και τελευταία φορά που εμφανίστηκαν δημόσια ήταν την προηγούμενη Παρασκευή, απαντώντας σε μια ζωντανή της κυβερνητικής τηλεόρασης, που πάγωσε και το Πανελλήνιο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, αντί να, και οι δύο ταυτόχρονα στο ζευγάρι, αντί να αρνηθούν, αντί να πούν ότι όχι, είναι σπέκουλα, είναι σε δύο καταγγελίες, οι άνθρωποι αυτοί τα έριξαν στα παιδιά. Είπαν ότι όλες αυτές τις καταγγελίες γίνονται τα παιδιά, γιατί βλέπουν κακή απέναντί μας, γιατί υποκαταστήσαμε το ρόλο των γονιών τους. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν ζωντανά. Ήταν και αυτά μια μαχαιριά στην καρδιά μας εκείνη τη στιγμή, γιατί περιμέναμε να ακούσουμε κάτι παρηγορητικό, κάτι πιο ανθρώπινο απέναντι σε αυτά που ακούμε και έχουμε τρελαθεί. Από εκείνη τη μέρα λοιπόν ήταν εξαφανισμένοι και οι δύο. Ο πατήρα Αντώνη, θα σα πω ότι δηλώνει και έφυγε και μένει σε δομή τη Κιβωτού, στην Αθήνα,
δεν επέστρεψε εκεί. Είναι και δύο εκτός υπάρχοντος της δημοσιότητας. Θέλουν διέρευση πληροφορία ότι φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι, του υπόλοιπου σπίτι. Είναι απόλυτα προκαρισμένος, είναι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, δεν θέλει να μιλήσει με δικηγόρο ούτε με κανένα. Η προσιτέρα του μεταφέρει κάποια, όχι όλα, τα γεγονότα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και κανένας από τους δύο δεν έχει μιλήσει, δεν έχει πει κάτι δημόσια. Ωστόσο, η διεύθυνση των δύο είναι στην διάθεση των αρχών, γιατί όπως γνωρίζετε, αναμένεται κάποια στιγμή να κληθούν για να καταθέσουν. Και βέβαια, θα πρέπει να είναι διάθεση των αρχών. Δεν υπάρχει κάποιο ένταλμα σύλληψης ακόμη. Όχι, ακόμα δεν είμαστε στην διαδικασία. Είμαστε στη διαδικασία της έρευνας. Μια στρατηγική έρευνα που γίνεται με εισαγγελέα λύκων, που έχει να αξιολογήσει όλες αυτές τις παραγγελίες των παιδιών και των γονέων. Και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αν ό,τι πρέπει, θέλω να πω κάτι. Ακούγονται πολλά υπερβολικά, αποκαλυπτικά, συγκλονιστικά πράγματα, τα οποία δεν μας αρέσει ούτε σε εμάς δημοσιογράφους που το μεταφέρουμε. Έτσι. Αλλά θέλω να πω το πιο σημαντικό, γιατί είναι πολύ κοντά σε μια δομή της Κιβωτού και την έχω δει σε αυτοαπαρκή της και καταλαβαίνω και ξέρω. Χρειάζονται ακόμα τη βοήθειά μας. Τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτές τις δομές χρειάζονται ακόμα τη βοήθειά μας. Και παιδιά έχουν κάνει δύο μέρες τα Χριστούγεννα. Εμείς οι ίδιοι να πάμε. Οι ίδιοι. Χέρι με χέρι να τα δώσουμε. Να βοηθήσουμε. Να προσπαθήσουμε. Να ζητήσουμε. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά. Να πληρώσουμε το λογαριασμό του ζωή, το λογαριασμό του νερού, να κάνουμε πράγματα κερδιστά. Να μην τους αφήσουμε. Να μην αφήσουμε τα παιδιά, ελπίδα μου. Μπράβο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπράβο, που πρέπει Εύη, και στα χέρια τον διάβολο που μου δίνει μέσω τη εκπομπή μου και μέσω τη τηλεόραση του ΡΙΚ, που μου δίνει αυτό το βήμα για να πω αυτό. Τα παιδιά αυτά μα χρειάζονται ακόμη. Έτσι, δεν εξετάζουμε, γιατί δεν είμαστε δικαστήριο, τι έγινε. Και τώρα μη σου πω ακόμη περισσότερο. Σκέψου αυτά τα παιδιά που είναι στις δομές, φιλοξενούνται από τις δομές και ακούνε όλα αυτά που γίνονται τώρα. Σκέψου πώς νιώθουν αυτά τα παιδιά τώρα. Ξέρεις, είναι και αδέλφια δηλαδή, επειδή είναι περιπτώσεις οικογενειών που έχουν 3, 4, 5 παιδιά. Κάποια παιδιά έχουν μιλήσει, δηλαδή έχουν φύγει από τη δομή, τα παιδιά τους είναι μέσα. Ναι. Έτσι, δεν Ομαντικά. Είναι ότι είναι και σε ένα φυσικό περιβάλλον που δεν γνωρίζουν τι γίνεται αναφορικά με την δημοσιότητα και με τι εξελίξει. Γνωρίζουν αυτά τα παιδιά. Είναι κομμάτια τη κοινωνία. Πάνε σχολείο. Έχουν δραστηριότητε στι σχολικέ. Μιλάνε. Έχει απόλυτο δίκιο. Στην ομιλητά του. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι μια υπόθεση πείρα μου που ξέρω ότι την παρακολουθεί πολύ στενά. Το ενδιαφέρον σε όλε αυτέ τι μέρε να μάθει να ρωτήσει το τι συμβαίνει. Το ξέρω, το γνωρίζω. Καταλαβαίνω και εσύ ότι είσαι μουδιασμένη με αυτή την εξέλιξη, γιατί κανείς δεν το πίστευε όλο αυτό. Αλλά ελπίζω θα πρέπει να σταματήσουμε όλοι εμείς να είμαστε χρυσές, να μην είμαστε θεατές, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να αποφανθεί, να κάνει την έρευνά τη. Σωστά. Και να ελπίσουμε ότι όλα μπορεί να είναι μια παρεξήγηση ή αν δεν είναι μια παρεξήγηση, είναι μια σοβαρή καταγγελία, να πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη και τι πολλέ αυτέ τα παιδιά αυτά να συνεχίσουν τη ζωή τους με τη βοήθεια όλων μας. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι όπως τα είπες. Χωρίς τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Εύη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Μαυρίζει η ψυχή μας. Εννοείται, μαυρίζει η ψυχή μας με όλα αυτά που ακούμε. Μακάρι να είναι ένα... Κάτι όχι αληθινό. Τέλος πάντων, θα πάρουν όλα το δρόμο της δικαιοσύνης. Έχουν ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Θα είσαι εσύ εδώ μαζί μας κάθε εβδομάδα να μας ενημερώνεις, έτσι. Να είσαι καλά, Εύη μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλημέρα, μόνο μέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Εύη. Καλημέρα. Γεια σου. Καλημέρα.